Πάμε σε μια ακόμη δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Μερόπη Τζούφη, βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Υποψήφια βουλευτή εκ νέου στις 21 Μάη. Είστε καλά? Ευχαριστώ εγώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Είναι υποχρεώσή μου. Λοιπόν, έκανα ένα τεχνικό σχόλιο πριν για τον Κώστα Κάτσιο. Θέλω και για σας να κάνω ένα σχόλιο, γιατί πραγματικά είστε καθηγήτρια πανεπιστημίου και είστε επίσης σε αυτό το μικρό γκρουπάκι που, σύμφωνα με τη δική μου οπτική, έχει πολιτική αντίληψη. Για σας, επειδή είστε καθηγήτρια παιδονευρολογίας, σαν ιδιότητα έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Έχετε την καλύτερη φήμη, είναι γνωστό αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Από όταν εξασκούσατε το επάγγελμα, τώρα δεν το κάνετε, είστε στην Ελληνική Βουλή. Αλλά η φήμη σας ως παιδονευρολόγος είναι πράγματι πάρα πολύ καλή. Εγώ δεν έχω ακούσει κακές κουβέντες, μόνο καλές κουβέντες έχω ακούσει. Και αυτό είναι δύσκολο για τους γιατρούς. Γιατί οι γιατροί έχετε μια δύσκολη δουλειά, μπορεί να γίνει ένα λάθος. Πολλοί γιατροί δεν έχουν καλή φήμη, ενώ μπορεί να είναι και αξιόλογοι και καλοί. Εσείς έχετε την καλύτερη φήμη και απ' την άλλη έχετε ως καθηγήτρια και αυτή την πολιτική αντίληψη που χρειάζεται η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα. Να πω και σε εσάς, και αυτό είναι τεχνικό σχόλιο, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι είναι η πραγματικότητα. Άσχετα αν σας συμπαθεί κανείς ή σας αντιπαθεί. Έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λέω αυτή τη στιγμή. Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Δεν είναι καλά λόγια. Να πω και σε εσάς. Ουσιαστικά, ακούστε, τον καθρέφτη. Να πω ότι ουσιαστικά αυτή είναι η δουλειά την οποία υπηρέτησα για πάρα πολλά χρόνια, κύριε Ντόκα. Ναι. Και μέσα από αυτή τη δουλειά και τη σχέση με τους ανθρώπους, με τις οικογένειες και τα παιδιά τους, μου δόθηκε η δυνατότητα, σαν ανταπόδοση θα έλεγα, της ανάδειξής μου και στον πολιτικό στίβο. Το στοίχημά μου ήταν αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και στο πιο ειδικό πεδίο, διότι ξέρετε ότι όταν ήμουν σαν υφυπουργός στο Υπουργείο Παιδείας, είχα την ευθύνη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι κάναμε πράγματα. Θεωρώ δηλαδή ότι υπήρξε μια παρακαταθήκη, τουλάχιστον η πρώτη προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τα τμήματα ένταξης. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ένα βαθμό και συμμετέχοντας και στις ειδικές επιτροπές που υπάρχουν για την αναπηρία, ήταν θετική η συμβολή μου, έχοντας μια πολύχρονη εμπειρία σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο που χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα να γίνουν. Αξιολογείται από τον κόσμο. Βέβαια, η πολιτική είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Είναι η πλέον πολυσύνθετη ανθρώπινη ενασχόληση, ανθρώπινη τέχνη. Έτσι. Γιατί έχεις να συνθέσεις πολλές πραγματικότητες, πολλά συμφέροντα ομάδων, πολιτών. Για πάμε στην πολιτική λοιπόν. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα λίγο πριν τις εκλογές, τι λέτε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση και μετά θα πάμε σε αυτή την περίφημη τροπολογία μπλόκο Κασιδιάρη. Πείτε μου όμως ένα γενικό έτσι σχόλιο για το πώς βλέπετε την αντιπαράθεση, την κόντρα. Κοιτάξτε, το γενικό σχόλιο το οποίο υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μιλάμε για την επόμενη μέρα. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένη από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Το κύριο αίτημα του κόσμου είναι κάντε κάτι για να φύγει ο Μητσοτάκης. Μόνο με Σιριζέως κάνετε παρέα? Όχι. Με νεοδημοκράτες? Νομίζω ότι είναι ευρύτερο, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ευρύτερο αίτημα, προκύπτει και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση, κυρίως για την καθημερινότητα των πολιτών που αφορούν την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Βλέπετε στρώματα που ήταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε οι Κρεοπόλες, αυτή τη στιγμή είναι έξαλλη από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να επιδοτήσει τα μεγάλα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν κάνει σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα πολύ μεγάλα κέρδη. Ξέρετε τι λέει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου όμως, κυρία Τζούφ, το ξέρετε, επειδή μιλάτε με τον κόσμο συνέχεια και όχι μόνο στις εκλογές. Λέει ότι και όποιος και να βγει, 22 Μαΐου θα έχω το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο οικονομικό πρόβλημα στην καθημερινότητά μου. Το λέει αυτό ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν. Αυτό είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή τα έχει κάνει μαντάρα σε όλους τους τομείς και μάλιστα στον τομέα που θεωρούσε ότι θα τα πήγαινε καλύτερα, που ήταν το οικονομικό κομμάτι, λέει ή ότι αυτό είναι εισαγόμενο και οι άλλοι τι καλύτερο θα έκανε. Η απάντηση είναι ότι ένα κομμάτι της ακρίβειας που βιώνει στο σύνολό της η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας έχει πολύ σοβαρές ευθύνες. Ξεκινάει από το κομμάτι του πώς διαχειρίστηκε τα θέματα της ενέργειας, ξεπουλώντας το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, άρα μην μπορώντας να ασκήσει ουσιαστική κοινωνική πολιτική, επιλέγοντας υπερκέρδη για τις ενεργειακές εταιρείες, όπως και για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, όπως και για τις μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται τα πετρέλαια, τα οποία όταν πλέον διαπιστώθηκαν, γιατί τα αρνείτο, μέχρι στιγμής, παρά τις δεσμεύσεις, δεν τα έχει φορολογήσει. Και από την άλλη μεριά, ουσιαστικά μέσω της αύξησης των τιμών και του μεγάλου πληθωρισμού,
εισπράττει από τον αυξημένο ΦΠΑ και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πολλαπλάσια έσοδα από τις τσέπες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία επιλέγει πώς. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε 4 δις, τα οποία αφαιμάχτηκαν από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας με τους έμεσους φόρους, τα οποία περίπου μόνο 500 εκατομμύρια επέστρεψαν, και αυτά πώς, με τη μορφή επιδομάτων ή πάσου, όπως τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Άρα ουσιαστικά νομοθετεί και κερδίζουν μόνο πολύ λίγοι. Το ίδιο ισχύει και για πόρους ευρωπαϊκούς. Εσείς τι θα κάνετε? Ναι. Για παράδειγμα, στο θέμα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πώς θα καλυτερεύσετε την καθημερινότητα αυτό των πολιτών? Αυτό είναι η απάντηση. Ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, στην απάντηση λοιπόν αυτή λέμε ότι εμείς τουλάχιστον στα ζητήματα της ενέργειας είχαμε προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, να υπάρχει πλαφόν, να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει φορολόγηση με το 90% των υπερκερδών, τα οποία είναι ήδη διαπιστωμένα, και με την έννοια αυτή να μπορούν να υπάρξουν επιδοτήσεις στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και στη μεσαία τάξη. Στα σούπερ μάρκετ, στην ακρίβεια, στα σούπερ μάρκετ, ναι, ή παρεμβάσεις. Είναι σαφές. Μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, που εκεί έχουμε πολύ μεγάλο πληθωρισμό, πολύ μεγαλύτερο του γενικού πληθυσμού, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι κοστολογημένα αυτά όμως? Και θα δημιουργήσουν ακόμη μεγάλο πρόβλημα για μία ακόμη φορά στην ελληνική οικονομία. Όχι μόνο είναι κοστολογημένα. Γιατί ακόμη έχουμε προβλήματα, έτσι. Ακούστε, όχι μόνο είναι κοστολογημένα, αλλά έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχουν δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα ανακούφισης των πολιτών. Η Ισπανία και η Πορτογαλία τα έχουν εφαρμόσει. Η Ισπανία και η Πορτογαλία διεκδίκησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πήρε ειδική ρύθμιση για την ενέργεια προς όφελος των πολιτών της. Άρα υπάρχουν οι δυνατότητες να εφαρμοστούν. Και έρχομαι στο μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πόροι. Ανθεκτικότητα τι θα πει? Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κοινωνικής συνοχής. Άρα τα ζητήματα των ανθρώπων που βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση. Μιλάμε για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, όπου ο πτωχευτικός νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία οδηγεί στην εκπίεση της πρώτης κατοικίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι εισηγηθήκαμε πριν από λίγες μέρες ένα σοβαρό σχέδιο αντιμετώπισης αυτού του πολύ μεγάλου προβλήματος. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε με πρωτοκλασσά τα στελέχη της να πηγαίνουν οι περιουσίες μέσα στα φαντ, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο να έχουμε εκποίηση και της αγροτικής γης και της επαγγελματικής στέγης, δηλαδή μία μεταβολή όλου του καθεστώτος, αυτού που ονομάζαμε πλέον μεσαία τάξη. Ένα της λοιπόν κομμάτι της μεσαίας τάξης, παρά τις υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη, όχι μόνο δεν ζει καλύτερα, αλλά ουσιαστικά έχει πάει στη ζώνη της φτώχειας. Ξέρετε ότι έχουμε αύξηση του ποσοστού φτώχειας και της παιδικής φτώχειας. Ξέρετε ότι είμαστε στα χαμηλότερα ΑΕΠ ευρωπαϊκά. Ξέρετε ότι, επειδή λέει, αυξήθηκαν οι εξαγωγές, αλλά αυξήθηκαν πολύ περισσότερο οι εισαγωγές. Δυνατότητες ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής υπάρχουν, λέτε εσείς. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία για λόγους ιδεολογικούς δεν το κάνει, εξυπηρετώντας τις οικονομικές ελίτα. Αυτό είναι το DNA. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό, δηλαδή, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τους πόρους πήραν μόνο 15 μεγάλες εισηγμένες εταιρείες. Ενώ αυτό θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, επειδή αναφερθήκατε, πού πήγαν τα χρήματα αυτά? Σε περιοχές σαν τη δική μας, με σοβαρά προβλήματα δημογραφικού, δόθηκαν ειδικά κίνητρα σε νέους ανθρώπους, άνοιξαν σχολιά, ενισχύθηκαν τα κέντρα υγείας, δηλαδή θέματα που τα βρίσκουμε στις περιοδίες. Εγώ σήμερα ήμουν στην περιοχή του Βουτσαρά. Λοιπόν, εγκατελειμμένο το κέντρο υγείας και από προσωπικό και από τεχνολογικό εξοπλισμό και από υποστήριξη. Θέματα σοβαρότατα στους πολίτες που ζουν εκεί, στους συνταξιούχους. Εδώ έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στους ανθρώπους αυτούς που δεν μπορούν να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Εμείς λέμε ότι κόπηκε η 13η σύνταξη και θα την επαναφέρουμε. Λέμε για μείωση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ για όλους, και για τους αγρότες και για τους συνταξιούχους. Λέμε ότι τα επιταμεία, τα επικουρικά. Τα έχετε κοστολογήσει όλα αυτά? Βεβαίως είναι τα μέτρα αυτά. Βγαίνουν αυτά? Λέμε λοιπόν ότι και βγαίνουν και είναι κοστολογημένα. Μάλιστα, το ακούω, και μπορεί να υπάρξει. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορετική πρόταση. Μάλιστα. Και μάλιστα προκαλώ να έχουμε αντίστοιχες συζητήσεις, να δούμε τι προτείνει σε αυτή την κατεύθυνση η Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουμε συζητήσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι στους ψηφοφόρους του Κασιδιάρη, λέει η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, πριν από λίγο, να το πω και αυτό. Βεβαίως. Ο κύριος Γάτσιος μου είπε ότι η δική σας πρόταση ήταν ιδεολογικά, είχε ιδεολογικά κριτήρια απαγόρευσης, που αυτό είναι επικίνδυνο, τα ιδεολογικά κριτήρια απαγόρευσης ενός πολιτικού κόμματος.
Τι απαντάτε, τι λέτε σε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό που είπε ο κ. Γκάζος, σε αυτό που λέει το Πασόκ, τι λέτε? Κοιτάξτε, πρώτα θέλω να σχολιάσω αυτό το οποίο είπατε, που είναι η ακριβής αναστροφή της πραγματικότητας. Να θυμίσω ότι η υπόθεση της Αυτό που είπε ο κ. Γκάζος. Όχι. Αυτό που είπε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι στους ψηφοφόρους του Κασιδιάρη. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει μία σχέση απόλυτης συγγένειας με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό αποδείχθηκε και στις συγκεντρώσεις στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά επιτρέψτε μου και με τα καταγεγραμμένα στη δίκη της Χρυσής Αυγής δεδομένα της άμεσης διαπλοκής του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κυρίου Μπαλτάκου, με τον κύριο Κασιδιάρη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία μιλάει με fake news, δηλαδή ότι ψήφισε την απλή αναλογική Χρυσή Αυγή, που δεν το έκανε, δεν προκύπτει αυτό από τα γεγονότα. Θυμίζω πώς μαζί με τη Χρυσή Αυγή βρίσκονταν στα συλλαλητήρια των Πρεσπών με τις περικεφαλαίες και θυμίζω βεβαίως ότι πρωτοκλασάτα τις στελέχη έχουν σχέση με την χουντική νεολαία. Αναφέρομαι στον κύριο Βορύδη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ΕΠΕΝ, παίρνοντας το δαχτυλίδι από τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον επικεφαλής της Χρυσής Αυγής. Επομένως, οι σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τη Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι σχέσεις συγγένειας, αλλά επιτρέψτε μου να πω στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μια προσπάθεια ο χώρος αυτός να καλυφθεί από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Έρχομαι στην τροπολογία. Είχαμε από τότε επισημάνει ότι αυτή η τροπολογία, την οποία διόρθωσε η Νέα Δημοκρατία, είναι η τρίτη φορά που τη διορθώνει, δημιουργεί προβλήματα. Εμείς είχαμε φύγει από τη δική μας θέση, η οποία δική μας θέση έλεγε ότι ουσιαστικά δεν θα επιτρέπεται σε όσους έχουν συστήσει εγκληματική οργάνωση και πρωτοδίκως έχουν καταδικαστεί για ρατσιστική βία ή για νεοναζιστική βία να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, τότε υπήρχε η πρόταση Αλεβιζάτου Κοντιάδη, η οποία έλεγε ότι όποιο πρόσωπο έχει καταδικαστεί και πρωτόδικα για τα εγκλήματα αυτά του ποινικού κώδικα, θα πρέπει να μην του επιτρέπεται η συμμετοχή στις εκλογές με το πρόσχημα της δράσης ως πολιτικού κόμματος. Άρα πήγαμε σε μία θέση την οποία είχε τότε το Πασόκ Κινάλ και η οποία απορρίφθηκε. Επομένως, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με αλλαγές, παίρνει αυτή την πρόταση που και πάλι υπάρχουν συνταγματολόγοι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Και να έχει κενά και να βεβαίως, επιτραπεί στιγμή, η κάθοδο στην εκλογή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τι κάνει, αλλάζει τη σύνθεση, αλλάζει τη σύνθεση στον Άριο Πάγο και μάλιστα ήρθε σε σύγκρουση με τον αντιπρόεδρο του Άριου Πάγου, δηλαδή απευθείας επίδραση πάνω στην ανεξάρτητη, όπως λέμε, δικαιοσύνη. Εντάξει, ο οποίος αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου όμως παρενέβη εντελώς αντιθεσμικά, όπως λένε όλοι οι συνταγματολόγοι. Κοιτάξτε, έτσι. Κοιτάξτε. Τι δικαστές έχουμε, εδώ μπαίνει ένα άλλο ερώτημα, λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, βέβαια, αλλά πολιτικά, ναι. Κοιτάξτε, εδώ εκείνο που ισχύει και που υπάρχει είναι ότι υπήρξε εγκρυπτό συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, προκειμένου να πιστεί να πάει στη ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς δεν συνεφώνησε και ουσιαστικά παραιτήθηκε. Εδώ όμως είναι παρέμβαση απευθείας στην δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το έλασον έχει πράξει, αυτό, κυρία το έχει πράξει είναι και αλλού. Είναι έλασον αυτό. Ναι, λέω. Είναι έλασον για μένα αυτό, ναι, τώρα. Λέω λοιπόν όμως, το μείζον ποιο είναι. Ότι αυτή τη στιγμή τι συζητάμε, έχουμε κάνει πρώτη συζήτηση το κόμμα Κασιδιάρη, στον οποίο η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το είπα αυτό, επέτρεψε από τη φυλακή να έχει κανάλι, να έχει διαδικτυακές επικοινωνίες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή σε αυτό πράγματα αδιανόητα και στα οποία θα έπρεπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης προφανώς να έχει απογορεύσει αυτού του τύπου την πολιτική δράση. Δεν το έκανε και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μας έχει οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο και αναγκάζεται να κάνει όλες αυτές τις, επιτρέψτε μου, αλχημίες και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη προκειμένου να έχει ένα αποτέλεσμα αποκλεισμού ενός κόμματος το οποίο θα μπορούσε με την τροπολογία, όπως είπα πριν, η οποία ήταν του κυρίου Αλεβιζάτου και του κυρίου Κοντιάδη, να έχει λυθεί με οριστικό τρόπο από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και επιμένουμε σε αυτή την άποψή μας. Το ακούω, αξιολογείται από τον κόσμο όλο αυτό. Το ζήτημα είναι να μην επιτραπεί σε μόρφωμα τύπου Κασιδιάρη ποτέ και στο μέλλον ακροδεξιοί, ναζί, φασίστες να εμπλέκονται στην ιστορία των εκλογών. Το λέτε πολύ ωραία. Αυτή ήταν η αρχική μας πρόταση, την οποία την είπα πριν. Ότι θα έπρεπε να αποκλείονται οι εγκληματικές οργανώσεις που έδρασαν με πολιτικό κίνητρο ή με νεοναζιστικό κίνητρο και οδήγησαν σε εγκληματικές ενέργειες. Σας είπα όμως ότι αυτονόητα για να αποφύγουμε να αυτονόητα αυτό σε μια και πολιτισμένη αυτονόητα, κοινωνία. Αυτονόητα. Αυτονόητα. Θα τελειώνουμε με αυτές τις ιστορίες. Ναι. Ναι, λέω όλα ότι και σε αυτό δεχτήκαμε την ευρύτερη πρόταση, όπως είπα πριν, του κυρίου Αλεβιζάτου, που ήταν πρόταση. Έγινε κατανοητό. Δεν έγινε δεκτό και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα.
Τώρα, εσείς ζητάτε συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό απολυφάδι, είπε σήμερα ο Ευάγγελος Αντώναρος. Ο Αντώναρος, τον οποίο βάλατε στα ψηφοδέλτιά σας. Δέχεται κριτική ο Αντώναρος και από εκτός κόμματος στελέχη και από αντίπαλα κόμματα, αλλά και από στελέχη του δικού σας κόμματα. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε κάποια στελέχη, η οποία εκφράζεται. Ο Παπαδημούλης, για παράδειγμα, είπε κάτι. Και την ίδια στιγμή ο Αντώναρος, ενώ ο Τσίπρας κάνει κινήσεις συνεργασίας φιλικές στο ΠΑΣΟΚ, λέει είναι πολιτικό απολυφάδι. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια μετά το στρογγύλεψε κάπως, είπε ότι η δήλωσή του παρερμηνεύτηκε, αλλά. Κοιτάξτε, τι λέτε καταρχάς εσείς, κυρία Τζούφη, για τον Αντώναρο, για την πολιτική μεταγραφή αυτή. Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ποια είναι η θέση του κόμματος απέναντι στην επόμενη μέρα. Εμείς ψηφίσαμε την απλή αναλογική και εδώ να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν την είχε ψηφίσει την απλή αναλογική. Άρα πιστεύουμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Η απλή αναλογική επιβάλλει απαραίτητα κυβερνήσεις συνεργασίας. Επομένως, το κόμμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί την επόμενη μέρα, γιατί είναι αυτό που είναι πιο συγγενικά κοντά του, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν εμείς προτείνουμε. Μήπως αυτό είναι όμως και μια δήλωση, εκδήλωση ιτοπάθειας? Όχι βέβαια. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι δίνουμε τη μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι το πρώτο κόμμα και θα είναι το πρώτο κόμμα και με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Από εκεί και πέρα, η απλή αναλογική δεν επιτυγχάνεται η αυτοδυναμία για κανέναν. Αυτό είναι γνωστό. Ακόμη και η Νέα Δημοκρατία που μιλούσε για αυτοδυναμία, για να θυμηθούμε τι έλεγε. Έλεγε να τις ξεχάσουμε τις πρώτες εκλογές, πάμε στις δεύτερες για αυτοδυναμία. Τώρα λέει ότι θα κάνει χρήση της πρώτης εντολής. Λέω λοιπόν ότι εμείς τι λέμε, μιλάμε για μια προγραμματική συμφωνία η οποία θα γίνει με τα κόμματα του Προοδευτικού Δημοκρατικού Φάσματος και οπωσδήποτε με το ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έχει σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση και γιατί υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Για παράδειγμα, στα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, της επανίδρυσης του ΕΣΥ, στα ζητήματα της εργασίας, στα Τσίπρα, ζητήματα όμως, της δημοκρατίας. Πάμε συνεργασία, λέει το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης, χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την καταγραφή της κάλπης, κυρία Τζούφη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα καθορίσει την επόμενη μέρα με την ψήφο του. Και τις συμπεριφορές όλων, και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Προφανώς. Αλλά κυρίως, επειδή με ρωτάτε για το συγκεκριμένο, ένα ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα που θα βγει ενισχυμένος με ένα υψηλό ποσοστό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα είναι ο κύριος ο οποίος θα καθορίσει την επόμενη μέρα. Θα είστε πρώτο κόμμα, κυρία Τζούφη. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πρώτο κόμμα και θα τα καταφέρουμε. Ειδικά οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν αυτό. Καμία δημοσκόπηση δεν το δείχνει. Και να πω και κάτι άλλο. Και οι στοιχηματζίδες δεν το δείχνουν. Δίνουν πολύ μικρότερη απόδοση στη Νέα Δημοκρατία, τη θεωρούν φαβορή. Και εσάς όχι. 1-4 είναι η αναλογία. Λοιπόν, οι στοιχηματζίδες δεν πέφτουν έξω. Οι δημοσκόποι πέφτουν περισσότερο έξω. Λοιπόν, θα πω για τους δημοσκόπους, αλλά να πω λίγο για το θέμα της συνεργασίας. Λέμε λοιπόν για προγραμματικές συγκλήσεις. Μου ρωτήσατε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Η άποψή μου είναι ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ αυτά τα οποία λέει σήμερα θα τα σκεφτεί με έναν άλλο τρόπο την επόμενη μέρα, διότι αν υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές με την ενισχυμένη αναλογική, η κατάσταση θα απολωθεί. Ξέρουμε πάντοτε ότι εκεί ενισχύονται τα πρώτα κόμματα και άρα θα υπάρχει συρρήκνωση και του ποσοστού του και των βουλευτών του. Επομένως, και το δεύτερο θέμα είναι ότι μιλάει για ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, άρα η συγγένεια είναι προς τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Και επομένως το τι θα γίνει την επόμενη μέρα θα το καθορίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός. Θεωρείτε... Τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Μπορώ να σας πω, καταρχήν, εκείνο που φαίνεται είναι ότι πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η απόσταση μικραίνει, ότι θα γίνει μια σκληρή μάχη, ένα debate αν θέλετε. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να νικήσουμε και να πείσουμε τον κόσμο, να αυξηθεί η συσπήρωση και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, υλοποιήσιμο, κοστολογημένο που μπορεί να περάσει καλύτερα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, κύριε Τόκα. Θεωρείτε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ περισσότερο κοντά σε εσάς, στο ΣΥΡΙΖΑ, παρά στην Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση και δημοσκοπικά μετρώντας κάποιους ποιοτικούς δείκτες, ότι τα 3/4 των ψηφοφόρων του σημερινού ΠΑΣΟΚ κοιτάζουν ευνοϊκότερα το Μητσοτάκη από ότι τον Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ποιοτική μελέτη της εταιρείας Έτερων τελευταία που δείχνει ότι η πλειοψηφία στον ελληνικό λαό πάει με την κεντροαριστερά. Ναι. Και άρα η μιλώ για το
εκλογικό σώμα του σημερινού Πασόκ. Ένα τέταρτο, σώμα, θέλετε, ένα τρίτο αν θέλετε, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, δύο τρίτα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Το εκλογικό σώμα του Πασόκ μπορεί να πει κανείς ότι είναι τριχασμένο. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα κομμάτι που βλέπει προς τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, ένα που μιλάει για την αυτόνομη παρουσία που στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να πάει έτσι. Θα δεν αποφασίσει, είναι ρεαλιστικό αυτό. Θα αποφασίσει λοιπόν το Πασόκ για την επόμενη μέρα και ένα τρίτο που πράγματι βλέπει τον εαυτό του πολύ κοντύτερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω ότι το κύριο στοίχημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι αν είναι πρώτο κόμμα και με υψηλό ποσοστό θα υπάρξει αυτή η συνεργασία, διότι δεν μπορεί το Πασόκ να συνεργαστεί με αυτόν που υπέκλεπτε τις επικοινωνίες του αρχηγού του και βεβαίως με την πρόθεση να υλοποιήσει ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν με τη Νέα Δημοκρατία. Κατά συνέπεια, αυτό θα είναι το δίλημα που θα αντιμετωπίσει το Πασόκ την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις. Εσείς πώς πηγαίνετε εδώ στα Γιάννενα στις εκλογές, κυρία Τζούφη? Είστε μαζί ή τουλάχιστον δεν έχετε ιδιαίτερες κόντρες με τους άλλους υποψήφιους του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, το προσθέθηκε μας και η κυρία Κοστούλα Μάκη. Αργά βέβαια. Άδικο είναι αυτό για την κυρία Μάκη, δεν είναι? Δεν θα έπρεπε πιο νωρίς να γίνει γνωστή μια υποψηφιότητα? Υπήρχαν αρκετές συζητήσεις. Η κυρία Μάκη. Δυστοκία και ήρθε, η κακή διαχείριση. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Εγώ δεν θα έλεγα ότι υπήρχε δυστοκία. Ίσα-ίσα υπήρχαν πολύ περισσότερες επιλογές. Η δυστοκία αφορούσε ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες δυνατότητες και άρα κανείς θα έπρεπε να διαλέξει τους πιο αντιπροσωπευτικούς ώστε να απευθύνονται σε ένα μεγαλύτερο φάσμα. Χτυπήματα κάτω από τη μέση υπάρχουν μεταξύ σας? Εγώ δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Δεν θέλετε να τα δείτε? Δεν τα βλέπετε? Όχι, δεν περιμένω. Δεν δίνετε σημασία? Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα αυτή τη στιγμή, όπως είπα πριν, να απαλλάξουμε τον τόπο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είναι τη η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί υπέρ των ελίτ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ανακατανομή του πλούτου και στον τόπο μας. Οι πόροι που έρχονται, που είναι η τελευταία ελπίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση αντί να πάνε να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα των ανισοτήτων και της κοινωνικής συνοχής. Επομένως, το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα για τη δημοκρατία μας με τα ζητήματα των υποκλοπών. Άρα, εδώ τα στοιχήματα είναι πολύ μεγάλα. Αυτή θα είναι η κατεύθυνση και συλλογικά, αλληλέγγυα, ψυχωμένα και δυναμικά θα κινηθούμε όλοι μαζί για να έχουμε το καλύτερο δυνατό ποσοστό και αν θέλετε στον ομό Ιωαννίνων μπορούμε και να καλά το πετύχουμε. Καλά οι διαφορές μας, καλά θα πάτε. Ακούστε, οι διαφορές μας από τη Νέα Δημοκρατία, όπως θυμάστε την προηγούμενη φορά, ήταν 1000 ψήφοι. Άρα αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που επικρατεί υπάρχουν πολλές δυνατότητες και αν θέλετε να το πω κι αλλιώς, έγιναν πράγματα στην Ήπειρο, στη δύσκολη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μην αναφέρομαι στην Ιόνια οδό, στο αεροδρόμιο, στην αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού και πολλά άλλα πράγματα. Την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κυρία Τζούφη, πώς είδατε τη φωτογραφία την πρόσφατη, πριν ελάχιστα 24 ώρα, του Αλέξη Τσίπρα με τον τριαντάφυλλο Αλμπάνη, που πολύ θεωρούν πουσάρισμα της υποψηφιότητας Αλμπάνη? Σας πείραξε? Κοιτάξτε, ο τριαντάφυλλος του Αλμπάνη από τον Τσίπρα. Κοιτάξτε, όχι, δεν με πείραξε, διότι ο τριαντάφυλλος Αλμπάνης ανήκει στο think tank του Προέδρου, έχει δώσει πολύ σημαντικές μάχες, όπως ξέρετε, τον Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έδωσε τη μάχη του άλλου υποδείγματος. Όχι, δεν με πείραξε, θεωρώ. Έτσι, παρέμβαση είναι unfair. Ναι, εγώ λέω το εξής, ότι ο τριαντάφυλλος ο Αλμπάνης είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή στο ψηφοδέλτιο των Ιωαννίνων. Έχει μακρά εμπειρία, έχει ασχοληθεί και με τα αυτοδιοικητικά. Στο Πανεπιστήμιο έδωσε πολύ σημαντικά δείγματα γραφής και επομένως είναι ένας σύντροφος με τον οποίο θα συμπορευτούμε, θα συμπαλέψουμε και θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αφού είναι στο think tank, είχε δικαίωμα να βγάλει και μια φωτογραφία, λέτε εσείς, με τον Τσίπρα. Εξάλλου, ο πρόεδρος, όπως ξέρετε, παρουσίασε και άλλους από το think tank πανεπιστημιακούς, έτσι όπως τον κύριο Γερό Τζάφα, την κυρία Βιδάλη, έκανε αυτήν την επιλογή να παρουσιάσει και άλλα πρόσωπα. Να σπρώξει λίγο αυτές τις υποψηφιότητες, μήπως και πάνε έτσι καλύτερα? Δεν σας πείραξε το κρατό? Σταύρος Καλογιάννης δεν θα είναι υποψήφιος? Τι λέτε? Κοιτάξτε, ο Σταύρος Καλογιάννης είναι ένας συνάδελφος για τον οποίο έχω εξαιρετικά θετική άποψη και ήταν πάρα πολύ καλή η προσωπική μου σχέση σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που συνυπήρξαμε εγώ στην αντιπολίτευση, έτσι και αυτό στην συμπολίτευση. Ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος, ο οποίος, όπως ξέρετε, διαφοροποιήθηκε σε κρίσιμα ζητήματα του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ζητήματα των οδικών αξώνων, επίσης, και η κριτική την οποία ασκούσε. Έρχεται προς το ΣΥΡΙΖΑ ο Σταύρος Καλογιάννης. Δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι. Θέλω να πω, εσείς είχατε καλή σχέση και πολιτικά διαφοροποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε το Σταύρο Καλογιάννη υποψήφιο στην περιφέρεια?
Κοιτάξτε, την τεχνική σας ανάλυση τώρα, πέρα από την. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή ο κύριος Καλογιάννης έχει κάνει κάποια πολύ συγκεκριμένη δήλωση που λέει ότι εύχεται και ελπίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει και ότι ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την παράταξή του και θα εξακολουθεί μάλιστα να την υπηρετεί. Αυτές είναι οι δημόσιες δηλώσεις. Η ιστορία των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι μια ανοιχτή ιστορία στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εσείς δεν έχετε επικεφαλής. Και προφανώς, ναι, κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε ακόμη συζητήσεις, όπως ξέρετε, στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρχουν, με έχετε ξαναρωτήσει, ναι, ναι, τα ευρύτερα δυνατά αυτοδιοικητικά σχήματα, τα οποία μπορούν να είναι νικηφόρα και στην περιφέρεια και στον Δήμο Ιωαννιτών. Αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν καταλήξει, γίνονται παράλληλα, προηγείται η μάχη των βουλευτικών εκλογών και, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, με τον ΣΥΡΙΖΑ νικητή στις βουλευτικές εκλογές και με υψηλό ποσοστό, αλλιώς θα γίνει η συζήτηση και για τα αυτοδιοικητικά. Να κάνω ένα λογικό άλμα, ένα πολιτικό λογικό άλμα. Θα μπορούσατε να στηρίξετε ενδεχόμενη υποψηφιότητα Καλογιάννη στην περιφέρεια Ηπείρου? Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, ακριβώς λόγω της διαδρομής του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος υπηρέτησε έναν άλλον πολιτικό χώρο από διάφορους θόκους. Όπως ξέρετε, υπήρξε και υπουργός κτλ. Αυτό λοιπόν προφανώς δεν θα ήταν η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία Τζούφη, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε και εσείς καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, να τα πούμε και χρόνια πολλά στον κόσμο, γιατί είμαστε σε μεγάλη εβδομάδα και καλή ανάσταση σε όλα τα επίπεδα και ευχόμαστε και πολιτική ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, όπως είπα και λίγο πριν. Όχι, κυρίες και κύριοι, στο Αιωλικό Πάρκο, στο Περιστέρι, στο Δήμο.